Αγκαλιά του Χριστού, γιατί γι' αυτό γεννηθήκαμε, έχουν το δώρο, το μεγάλο δώρο, να μας βλέπουν εδώ που είμαστε και να βλέπουν και πώς πορευόμαστε και να θλίβονται όταν εμείς δεν πορευόμαστε κατά των λόγων του Κυρίου, όπως θέλει η Εκκλησία. Είναι η μέρα που επικοινωνούμε και επικοινωνούν μαζί μας, γιατί όπως ο Κύριος διαβεβαίωσε ότι ο Θεός και Πατέρας δεν είναι Πατέρας και Θεός των νεκρών, αλλά Θεός των ζώντων, άρα είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Μετέστησαν, λέει και η Εκκλησία γεκοιμημένη. Δηλαδή, τι σημαίνει το μετέστησαν, που λέμε μετέστης Παναγία μου, στο Ευρωπάριο, προς τη ζωή, μη την υπάρχουσα τη ζωή. Δηλαδή, έφυγε από εδώ και ψυχικά και σωματικά και πήγε στη ζωή με κεφαλαία γράμματα. Αυτός που μας έπλωσε είναι η ζωή με κεφαλαία γράμματα. Είναι η ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, λέει ο Κύριος. Όποιος εργάζεται κάτω από το θέλημά του, γεύεται και από την αλήθεια και από τη ζωή και από τα δύο. Όποιος δεν ασχολείται καθόλου, δυστυχώς, ποτέ δεν θα δει ούτε την αλήθεια ούτε τη ζωή. Και θα λέει σαν εκείνο το δύστυχο των επιστήμονων που τον πρόβαλαν οι τηλεοράσεις. Δεν είδα το Θεό. Βρε άμυρε, δυστυχισμένε άνθρωπο που είσαι από εδώ, χωρίς να κάνεις ούτε μία σκέψη, ποιος είναι ο δημιουργός όλων αυτών των μεγαλείων που βλέπουμε στη γη. Και ο Δαβίδ έβλεπε και είπε, όσε μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία ελπίσας. Αφού δεν ασχολείσαι, δεν γνωρίζεις αυτόν που ποτέ δεν ασχολήθηκες. Και πώς θα μιλήσεις για εκείνον, θα μιλήσεις για εκείνο που ζεις και βλέπεις με τα μάτια σου, δηλαδή το χώμα. Αδέρφια μου, Ανάσταση χρειάζεται να κάνουμε, όπως έκανε ο Κύριος μας. Και Πεντηκοστή χρειάζεται να κάνουμε, όπως ο Κύριος μας έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα. Ξέρετε γιατί? Αρκετά πορευτήκαμε κατά το θέλημά μας. Αρκετά. Και ειδού του κόσμου τα κατάντια, χωρίς Θεό. Τα πάντα γίνονται, λένε. Αφαίρεσε το Θεό από τη μέση και όλα γίνονται. Και γίνεται εκείνο που λέγει ο Κύριος. Δεν το θέλει να γίνεται ο Κύριος, όμως η ελευθερία μας, στην οποία κάνουμε κακή χρήση, μας οδηγεί εκεί. Άφησε με, λέει, Κύριε, να πάω να θάψω τον πατέρα μου, του λέει ένας νέος, και το απαντάει ο Κύριος.
άσε τους νεκρούς. Και εννοούσε αυτού που ήταν γύρω στο φέρετρο. Ήτανε, περπατούσανε με ζωή επάνω τους. Τους ονόμασε νεκρούς. Χωρίς Θεό, χωρίς Θεό, είναι νεκρός ο άνθρωπος. Νεκρή είσαι. Κοντά στο Θεό γίνεται η Ανάσταση των νεκρών και η Ανάσταση της ψυχής μας. Αμήν.